120 νέους φοιτητές υποδέχθηκε πριν από λίγες μέρες η Σχολή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Κόρινθο, προκαλώντας ευχάριστους προβληματισμούς, αφού, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της σχολής Αθανάσιος Κατσής, με τον περιορισμό των μεταγραφών τίθενται προβλήματα στη διαχείριση του αυξημένου αριθμού των φοιτητών. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται στο άμεσο μέλλον θέμα συγχωνεύσεων για τις σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην Κόρινθο. Με ξεκίνησε από τη Δευτέρα το νέο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Δεν είχαμε προβλήματα με καταλήψεις εμείς, άρα ξεκινάμε κανονικά. Και έχουμε ξεκινήσει και ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, όπου ανοίγουμε το τμήμα και το πανεπιστήμιο στην ευρύτερη κοινωνία. Κάποια από αυτές ήταν προγραμματισμένες να γίνουν σήμερα, λόγω της απεργίας δεν θα γίνει, θα μεταβληθεί για λίγες μέρες. Αλλά γενικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και δεσμούς και συνθήκες επαφής του τμήματος με την κοινωνία της Κορίνθου. Το οποίο σημαίνει αυτό, για παράδειγμα, μία εκδήλωση που έχουμε, σας λέω τώρα, μία συγκεκριμένη, 22 του μηνός, 22 Οκτωβρίου, που είναι η μέρα Σάββατο, όπου θα έρθουν εκπαιδευτικοί και από την Αθήνα και της Κορίνθου για να μιλήσουν για τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών και τις νέες μεθόδους και εξελίξεις που υπάρχουν εκεί. Σας λέω ένα παράδειγμα, όπου υπάρχει επιμόρφωση, ανταλλαγή απόψεων και θέματα τα οποία μπορούν να συνεργαστούν και το Πανεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία. Θα είναι ανοιχτό κυρίως σε εκπαιδευτικούς όμως, έτσι. Θα είναι εκπαιδευτικούς αυτό της περιοχής του νομού και της πόλης, έτσι. Πόσα παιδιά έχει φέτος στο τμήμα κοινωνικής? 120 άτομα. Είναι πολλά και έχουμε τώρα το πρόβλημα πώς θα τους διαχειριστούμε. Αλλά έχουμε 120 παιδιά, αυτό είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα. Το 6 άτομα είναι καλό. Λογικά οι μεταγραφές έχουν μειωθεί πάρα πολύ, άρα αυτό μας βολεύει όσον αφορά την παρουσία των παιδιών και την δουλειά που θα γίνει εδώ. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά προτιμούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα παρά το αντίθετο. Η ιστορία με τις συγχωνεύσεις και τα λοιπά. Νομίζω πως, αν όχι, δεν μπορώ να πω σίγουρα, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά αυτές τις μέρες που ζούμε, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι, τουλάχιστον για το δικό μας πανεπιστήμιο, δεν έχουμε θέμα συγχωνεύσεων άμεσα, από όσο μπορώ να κρίνω στην πορεία. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.